Γεια σας φίλοι και φίλες, Leonhard GR, και καλώς ήρθατε στο project μου για την ελληνική μετάφραση του Final Fantasy 8. Final Fantasy 8 είναι ένα RPG παιχνίδι που εκδόθηκε το 1999-2000 για PlayStation 1, για PC, και τώρα πρόσφατα έχει εκδοθεί και μέσω της κονσόλας Steam. Μπορείτε να το αγοράσετε ή μέσω της επίσημης εταιρείας Square Enix. Τότε δεν υπήρχε ακόμα Square Enix, λεγότανε Squaresoft. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Και σήμερα θα ήθελα να σας παρουσιάσω ένα πρώτο δείγμα από την πρόοδο της ελληνικής μετάφρασης μέχρι τώρα. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στους χρήστες από τα Kim Forums, μπορείτε να τα βρείτε στη διεύθυνση που θα βάλω στην περιγραφή. Ένα ευχαριστώ στον χρήστη Aghanim, ή αλλιώς Infected, όπως τον έχω στο Gmail μου, ο οποίος μου έδωσε το έναυσμα για να ξεκινήσουμε αυτό το project. Τώρα προς το παρόν αντιμετωπίζει κάποιες τεχνικές δυσκολίες, αλλά ελπίζω να επανέλθει σύντομα, γιατί μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα μαζί. Προχωρήσουμε και ας δούμε την αρχική οθόνη σε λίγο. Εδώ πρέπει να αναφέρω πως χρησιμοποιώ ένα μοντάκι για την αρχική έκδοση, την παλιά έκδοση της πρώτης κυκλοφορίας για PC. Το μοντάκι λέγεται Seed Reborn. Φτιάξει ο χρήστης Macintosh από τα Kim Forums. Οπότε ας προχωρήσουμε στην παρουσίαση της αρχικής οθόνης. Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη του παιχνιδιού είναι αυτή. Έχουν μεταφραστεί οι λέξεις νέο παιχνίδι από το New Game και συνέχεια από το Continue. Ολόκληρο το background με το Griever σύμβολο Final Fantasy 8 έχει επαναμορφοποιηθεί από τον Macintosh στο mod που λέγεται Seed Reborn έκδοση 2. Αλλά όλες αυτές οι πληροφορίες για την μετάφραση κεντρικού μενού, της κεντρικής οθόνης και γενικά των εντολών του μενού βρίσκονται σε ένα αρχείο που λέγεται mnrgp.bin, και αλλιώς manager.bin. Εδώ χρειάζεται αρκετό hex editing. Βεβαίως ένας χρήστης από το Βιετνάμ, ο Yugi Bodukai, κάπως έτσι, με έχει βοηθήσει αρκετά δύο μερόνυχτα, να πω, για να βρούμε τις λέξεις από την αρχική οθόνη του παιχνιδιού και από το μενού. Αν δεν έχουμε βρει ακόμα τις λέξεις για τα credits, και εγώ δεν έχω και τις γνώσεις, απαραίτητες γνώσεις, για να επεξεργαστώ με hex editing, αλλά σιγά σιγά θα φτάσουμε και εκεί. Όπως βλέπετε, έχουμε μεταφράσει και κάποιες άλλες, κάποια άλλα δεδομένα, όπως τη λέξη πληροφορίες, πληροφού, επάγγελος του παιχνιδιού, το load δεν το έχουμε βρει ακόμα, βοήθεια από το help, επέλεξε θέση για φόρτωση, και βεβαίως επειδή δεν εμφανίζονται καθόλου λατινικοί χαρακτήρες, ήμασταν υποχρεωμένοι να μεταφράσουμε
ήμουν υποχρεωμένος να μεταφράσω και την έσχατη του Final Fantasy ως έσχατη φαντασία. Θα ήθελα να το αφήσω ως Final Fantasy, έστω και με ελληνικούς χαρακτήρες, αλλά με κεφαλαία γράμματα όπως είναι κανονικά η ονομασία γραμμένη στο original μενού του παιχνιδιού, γιατί προσπαθώ να ακολουθήσω όσο πιο original γίνεται την μετάφραση. Δεν θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε εύκολα το final, το α από το γ, έστω και αν βάζαμε διαλυτικά, αλλά θα δούμε, μπορεί και να το αλλάξουμε κατά τη διάρκεια του project και αναλόγως και με τις δικές σας προτιμήσεις. Μπορούμε να πατήσουμε για να δείτε και τα υπόλοιπα. Εδώ δεν έχουμε μεταφράσει τις θέσεις, τα save locations όπως λέμε στα αγγλικά, τις θέσεις, τις ονομασίες των θέσεων, save location names, αλλά και αυτό προσπαθούμε να το βρούμε. Και τώρα ας προχωρήσουμε στην έναρξη του παιχνιδιού, ας βάλουμε ένα νέο παιχνίδι να ξεκινήσει με το αρχικό intro, με την αρχική εισαγωγή του, για να δείτε μέχρι ένα σημείο πώς έχει προχωρήσει η μετάφραση. Θα σταματήσω να μιλάω τώρα για να απολαύσετε την εισαγωγή, την υπέροχη εισαγωγή του παιχνιδιού. Ελπίζω η Square Enix, που λέγεται τώρα Square Enix, να μην κάνει mute τον ήχο, να μην μου λογοκρίνει τον ήχο, γιατί τώρα τελευταία με το YouTube έγινε χαμός με τα copyright claims, τα πνευματικά δικαιώματα, και ειδικά η Square έχει κάποια θεματάκια για οποιοδήποτε fan-made material, οποιοδήποτε υλικό που αφορά την πνευματική τους ιδιοκτησία, είτε της μουσικής, οτιδήποτε. Αλλά ας απολαύσουμε. Thank you.
Αυτή ήταν η εισαγωγή, μια υπέροχη εισαγωγή για το Fantasy 8 παιχνίδι. Και μετά από το Final Fantasy 7, ο χαρακτήρας του ήταν ο Cloud, εδώ είναι ο Squall, ο Ionheart. Αναφέρουμε ότι στην έκδοση για Steam έχουν βγει απίστευτα άπειρα mods, τα οποία μπορούν να μετατρέψουν παιχνίδι σαν καινούριο, να γίνει σαν καινούριο, υψηλής ανάλυσης, backgrounds, και τώρα τελευταία δουλεύουν τα παιδιά στο Kim Forums, το import, την εισαγωγή, high resolution textures από γραφικά υψηλής ανάλυσης για τα μοντέλα, αλλά ήδη έχουν μετατραπεί όλα τα backgrounds του παιχνιδιού σε 4 φορές μεγαλύτερα από ό,τι ήταν στο original, και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό μου στα Steam, στο του Steam, λέγεται Essential Mods, και να βρείτε πολλά όμορφα να κάνουν το παιχνίδι σαν καινούριο. Λοιπόν, αλλά ας προχωρήσουμε εδώ στη μετάφραση. Επίσης, να έχουν συμπεριλάβει και να βάλουμε στο παιχνίδι, στα βίντεο του παιχνιδιού, εγκαταστήσουμε δηλαδή τα βίντεο του παιχνιδιού με βίντεο high resolution εικόνας. Τώρα τελευταία δουλεύονται στα Kim Focus και τα και η εισαγωγή fan dubbing on στους χαρακτήρες και στους διαλόγους. Αλλά ας δούμε λίγο την μετάφραση. Εδώ που βλέπετε έχουν μεταφράσει καλά όλο το κείμενο. Dr. Κατουπάκη είναι γιατρός. Πώς αισθάνεσαι? Και πιστεύω το μάι να αρέσει η δεύτερη επιλογή. Το μέτωπο μου πάει, λέει ο Σκολ. Πάκη, μπα τι μου λες. Φαίνεται πως τα μάτια σου αρχίζουν να εστιάζουν. Μια χαρά θα είσαι. Πες το όνομά σου για μένα. Και εδώ βλέπετε το name selection screen, η οθόνη επιλογής ονόματος. Πολλά από αυτά δεν έχουν μεταφραστεί ακόμα, γιατί στο manager pbin αρχείο. Όποιος βέβαια θέλει να βοηθήσει και έχει τις κατάλληλες γνώσεις, ας αισθανθεί ελεύθερος να συμβάλλει στο project. Εγώ έκανα τα δυνατά, σύμφωνα με τις περιττές γνώσεις που έχω, για να το φτάσω σε αυτό το επίπεδο. Και βεβαίως, τα ονόματα οποιοδήποτε βοηθήσει θα μπουν στο τέλος στα credits του παιχνιδιού, τα οποία θα βρούμε κάποιο τρόπο να τα επεξεργαστούμε και αυτά. Άμα πάμε στο Symbols, βλέπετε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα γράμματα, τα ελληνικά γράμματα, με τα τονισμένα φωνήεντα. Πολύ σημαντικό για την ελληνική γλώσσα. Έτσι έχουμε ένα πληρωμένη ελληνική γραμματοσυρά. English. Κανονικά πρέπει να λέει ελληνικά, αλλά δεν έχουμε βρει ακόμα τον τρόπο να επεξεργαστούμε τα υπόλοιπα κείμενα του παιχνιδιού. Scroll λοιπόν και πατάω confirm. Okay. Κατοβάκι, γιατί παίρνεις πιο χαλαρά την προπόνηση την επόμενη φορά, μπορεί να μην είσαι τόσο τυχερός. Αναφέρεται στο εισαγωγικό βίντεο του παιχνιδιού. Αυτό πες το στον Cypher, λέει ο Scroll. Α, αυτός ο Cypher δεν ακούει κανέναν. Γιατί δεν τον αγνοείς? Δεν μπορώ απλά να το βάλω στα πόδια. Θες να είσαι cool, ε? Πρόσχε να μην πληγωθείς στην πορεία. Για να δούμε, η εκπαιδεύτριά σου είναι η Quistis. Θα την καλέσω τώρα. Περίμενε ένα λεπτό. Quistis, έλα να παραλάβεις τον μαθητή σου. Ναι, ναι. Ο
ο τραυματισμός του δεν είναι σοβαρός. Πιθανόν να φυσούλει. Σωστά. Τώρα σε παρακαλώ, πέρασε από εδώ. Ένας χαρακτήρας κλειδί για την ιστορία. Σκουόλ, συναντιόμαστε ξανά λοιπόν. Αυτή η κοπέλα. Στα. Διαφέρουσα περίπτωση. Στις. Το ξέρω πως θα ήταν ή εσύ ή ο Cypher. Έλα, πάμε. Σήμερα είναι εξετάσεις πεδίου. Πεδίου μάχης, έτσι. Θα το αλλάξουμε αυτό στο μέλλον. Όλοι, σε απασχολεί κάτι? Παρατηρήστε τα κορίτσια. Συζητάνε μεταξύ τους και γελάνε. Σημαίνει το παιχνίδι αναφέρεται σε μια σχέση μεταξύ των δύο χαρακτήρων. Δεν γνωρίζουμε ακόμα. Όχι απαραίτητα, όχι απαραίτητα. Τι είναι τόσο αστείο? Αστείο, όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Απλά είμαι χαρούμενη. Αισθάνομαι ότι αρχίζω να καταλαβαίνω το μαθητή μου λιγάκι. Αυτό είναι όλο. Είναι πιο περίπλοκος από ό,τι νομίζεις. Πες μου περισσότερα για τον εαυτό σου. Αυτό δεν είναι δική σου δουλειά, λέει η Κουίστης. Εδώ. Μπορούσαμε να ελέγξουμε το χαρακτήρα παράλληλα με το βίντεο, το οποίο ήταν μία από τις καινοτομίες του παιχνιδιού για την τότε εποχή. Καλημέρα, Τάξη. Ας ξεκινήσουμε με το πρόγραμμα της ημέρας. Φαίνεται ότι κυκλοφορούν κάποιες φήμες από χθες. Ναι, οι εξετάσεις πεδίου. Να το ξέρω, πειράζει. Για τους υποψήφιους SEED θα ξεκινήσουν αργότερα αυτό το απόγευμα. Αυτοί που δεν θα συμμετέχουν και αυτοί που απέτυχαν στο γραπτό τεστ προηγούμενης εβδομάδας θα παραμείνουν εδώ, στην αίθουσα μελέτης. Υποψήφοι της εξέτασης πεδίου θα έχουν ελεύθερο χρόνο μέχρι τη δοκιμασία. Απλά σιγουρευτείτε ότι βρίσκεστε σε τόπο κατάσταση. Συναντηθείτε στο χολ στις 4 η ώρα το απόγευμα. Θα ανακοινώσω τις αποστολές των ομάδων εκεί στις 16 ώρα. Κάποια ερώτηση? Και Cypher, να μην τραυματίζεις τον παρτενέρ σου καθώς προπονείσαι. Πρόσεχε από εδώ και πέρα. Θύμωσε ο Cypher. Υποψήφοι της εξέτασης πεδίου, θα σας δω όλους αργότερα. Και Σκουόλ, χρειάζεται να σου μιλήσω. Σου είπα ότι χρειάζεται να σου μιλήσω, όλα δύο ή. Φρόντισε να επιδεικνύεις κάποια ευγένεια στην εκπαιδεύτρια Τριπ. Το
θεωρούσα τιμή να με καλεί εκπαιδεύτρια τρίπ. Δεν είναι fans. Να κάνει και fan club. Προσπάθησα να χαμογελάς λιγάκι όταν μιλάς στην εκπαιδεύτρια. Και ήταν. Έχεις πάει στο σπήλαιο της φωτιάς ακόμη, έτσι δεν είναι? Δεν θα έχεις τη δυνατότητα να πάρεις μέρος στο σημερινό τεστ για SEED αν δεν περάσεις από αυτό. Περάσει αυτό το προαπαιτούμενο. Θα πήγαινε αυτό το πρωί, αλλά ο Cypher. Έχεις κάποια καλή δικαιολογία. Αυτή ήταν η σκέψη του πριν. Όχι απαραίτητα. Δεν λέει ποτέ τη σκέψη του σκουόλ στην αρχή του παιχνιδιού. Για ένα μεγάλο μέρος του. Χριστής, οπότε ας πηγαίνουμε. Αν δεν είσαι αρκετά σίγουρος ακόμη, μπορείς να κάνεις μια επανάληψη στον πίνακα μελέτης. Θα περιμένω στην μπροστινή πύλη, οπότε έλα προς τα εκεί όταν θα είσαι έτοιμος. Μπορείς να έχεις πρόσβαση στον πίνακα μελέτης από τη θέση σου. Τα βασικά σημεία του παιχνιδιού έχουν μπει σε εισαγωγικά. Εδώ αξίζει να αναφέρω ότι η μουσική δεν είναι η original από την PC έκδοση, η οποία και για Steam και για την παλιά έκδοση του PC ήταν χάλια. Ήταν ένα άθλιο MIDI αρχείο, ακόμα χειρότερη και από την έκδοση για PSX, για PlayStation 1, που ήταν πολύ καλύτερη, έστω και αν ήταν MIDI ο ήχος. Αλλά χρησιμοποιώ το modification διαμορφωμένο αρχείο του DLPP, χρήστη από τα Kim Forums, ο οποίος τώρα φτιάχνει, τελειώνει και τη μετάφρασή του από τα Ιαπωνικά στα Αγγλικά, επαναμετάφραση για το Final Fantasy 7. Και έχει επιλέξει τη συμφωνική έκδοση του soundtrack, του original soundtrack για το Final Fantasy 8, που ακούγεται υπέροχα όπως ήδη ακούτε. Για να δοκιμάσω λίγο να χαμηλώσω τον ήχο. Ας μην χαλάσουμε. It's okay. Ζηλεύω απίστευτα. Ίσως πρέπει να αναλάβω κι εγώ αυτό το θέμα. Διαφορετική διάλογη μόλις έχει φύγει η εκπαιδεύτρια Τρίπ. Ας πάθει κάτι η εκπαιδεύτρια Τρίπ και οι Τρίπ θα σε κυνηγήσουν. Είναι το fan club που σας έλεγα πριν. Και ο τύπος βέβαια την... τη γουστάρει. Μόνος με την εκπαιδεύτρια Τρίπ. Όχι. Το κωμικό στοιχείο του παιχνιδιού. Και συνεχίζω. Άργησα. Αχ. Σε καλά. Συνήθως ο Σκουλ απαντάει σιωπή. Μπορούμε να διαλέξουμε τη σιωπή, αλλά τώρα θα διαλέξω το είσαι καλά για να δείτε τους διαλόγους. Σκόλ, είσαι καλά? Ναι. Τύχη. Μια χαρά. Συγγνώμη, ήμουν λίγο βιαστική. Ω, ναι. Ναι, μήπως μόλις βγήκες από αυτήν την αίθουσα έχει τελειώσει το μάθημα? Όχι. Σέλφι είναι η χαρούμενη της παρέας. Αυτό το μέρος είναι τόσο μεγαλύτερο από το τελευταίο μου garden. Garden σημαίνει κήπος και είναι όλο αυτό το κατασκεύασμα, το ίδρυμα που μαζεύει αυτούς τους ανθρώπους για να τους εκπαιδεύσει να γίνουν μισθοφόροι. Μόλις μεταφέρθηκα εδώ, πιστεύεις πως θα μπορούσε... Λάθος.
πολύ διόρθωση. Θα μπορούσες να με ξεναγήσεις τα γρήγορα σε αυτό το garden? Φυσικά. Ιουχου, εντάξει, πάμε. Θα πάρουμε το ασανσέρ για τον προθάλαμο του πρώτου ρόφου και θα σου δείξω τον κατευθυντήριο πίνακα. Okay. Επόμενη οθόνη. Hey. Θα ήθελες να πάρεις αυτές? Ερωτηματικό. Ο αδερφός μου μου έδωσε αυτές τις κάρτες, αλλά πραγματικά δεν το έχω. Μπορείς να τις πάρεις αν θες. Τι, πώς παίζεις ένα παιχνίδι με κάρτες? Πιστεύω πως θα ήταν καλύτερα να κοιτούσες την εξήγηση του παιχνιδιού με κάρτες στις οδηγίες. Πραγματικά δεν γνωρίζω να σου πω και πολλά γι' αυτό. Αν θες να παίξεις κάρτες με κάποιον, μίλα μαζί τους πατώντας α. Αλλά έχει υπόψη πως δεν είναι όλοι παίχτες καρτών. Το A που λέει είναι μάλλον ή το τετράγωνο, το τρίγωνο ή το χ. Δεν θυμάμαι. Α, εδώ που τα λέμε εγώ δεν παίζω, οπότε μην πεις τον κόπο να παίξεις μαζί μου. Να παίξεις 7 κάρτες. Πίνακας. Λοιπόν, αυτό είναι. Το Balam Garden, Balam λέγεται έτσι γιατί έχει κάποιες λέξεις που τις χρησιμοποιεί πάντα. Θα βρούμε τρόπο να τις μεταφράσουμε. Το Balam Garden είναι αρκετά μεγάλο. Είναι καλή ιδέα να ελέγχεις πού ακριβώς θέλεις να πας και να το επιλέγεις εδώ. Έχω μια ερώτηση. Selfie. Πώς το χρησιμοποιείς αυτό? Κύλησε τον κέρσορα και πάτα χ για να επιλέξεις. Επόμενο, θα σου κάνω μια μικρή περιγραφή των διάφορων εγκαταστάσεων. Μάλιστα κύριε, ειρωνικά. Είναι ο τρόπος selfie αυτός. Θα βρεις τις εστίες στα βόρεια. Μια πλειοψηφία των μαθητών ζουν στις εστίες. Δεν υπάρχουν πολλοί μαθητές που μετακινούνται εκεί. Αμέ, είμαι κι εγώ στις εστίες. Μπορείς να ξεκουραστείς και να αλλάξεις εκεί. Δυτικά από το βόρειο τμήμα είναι η καφετέρια. Πάντα βιάζονται πολύ για τα hot dog. Καλύτερα να συνηθίσεις την αναμονή σειρά. Το πιάσα. Ανατολικά από το βόρειο τμήμα είναι το πάρκινγκ. Συνήθως παίρνουμε το αυτοκίνητο του Garden όταν προκύπτει μια αποστολή. Η μπροστινή πύλη βρίσκεται νότια. Ακριβώς, πρέπει να συναντήσουμε και τη δεύτερη τρίπ στην μπροστινή πύλη, σκέφτεται ο Σκολ. Ποιο είναι το πρόβλημα? Όταν δεν εκφράζει τους σκέψεις του, αυτό είναι το πρόβλημα. Τίποτα. Επόμενο, έχουμε το τετράδημο, το οποίο λέγεται Quad και δεν ήξερα πώς να το μεταφράσω. Άμα έχετε κάποια πρόταση, είμαι χαρούμενος να την ακούσω. Που βρίσκεται στο δυτικό τμήμα. Εκεί προγραμματίζεται να λάβει χώρα μια εκδήλωση. Ξέρω, είναι το φεστιβάλ του Garden. Θα γίνει τέλειο. Το κανονίζω να είμαι στην επιτροπή. Θέλεις να βοηθήσεις κι εσύ? Απλά συνεχίζουμε. Ειρωνικό σκουρ. Νότια από το ανατολικό τμήμα είναι το θεραπευτήριο. Εκεί λαμβάνεις θεραπεία για τους τραυματισμούς σου, αλλά πολλοί μαθητές απλά έρχονται εδώ για συμβουλές. Ποιο είναι το όνομα της γιατρού? Δόκτωρ Καντοβάκη. Τώρα, το ανατολικό τμήμα. Αυτό είναι το κέντρο εξάσκησης, είναι η μοναδική εγκατάσταση που βρίσκεται ανοιχτή τη νύχτα. Χρησιμοποιείται για εξάσκηση και έχουν αληθινά τέρατα να κυκλοφορούν ελεύθερα εκεί. Αν δεν το πάρεις σοβαρά, μπορεί να καταλήξεις νεκρή. Απλά να προσέχεις. Γκάλπ. Okay. Ξέρω πως αλλιώς αποδώσω το ότι κάποιος καταπίνει. Οπότε γκάλπ.
νότια από το ανατολικό τμήμα βρίσκεται η βιβλιοθήκη. Εκεί βρίσκεται αρκετό υλικό που μπορείς να ψάξεις, αλλά τα δερματικά της αίθουσας είναι αρκετά πιο αποτελεσματικά. Και φαντάζομαι ήδη γνωρίζεις για την αίθουσα στο δεύτερο, σωστά, μάλλον ήταν εκεί που ήμασταν. Αμέ, το θυμάμαι αυτό. Παρεμπιπτόντως, το γραφείο του διευθυντή βρίσκεται στον τρίτο. Χρειάζεσαι άδεια για να πεις. Μια ακόμη ερώτηση. Ποιο είναι το όνομα του διευθυντή? Διευθυντής Σιντ. Αυτό είναι όλο. Κάτι άλλο? Το πιάσα. Θα παρουσιαστεί η σημερινή δοκιμασία για Σιντ. Αμέ. Οπότε ίσως να σε δω ξανά αργότερα. Εγώ έχω ήδη ολοκληρώσει την εκπαίδευσή μου στο προηγούμενο garden που ήμουν. Παρουσιάζομαι και εγώ σήμερα στη δοκιμασία για Σιντ. Καλή τύχη και στους δυο μας. Ευχαριστώ πολύ. Λάθος. Πρέπει να γράψω ευχαριστώ πολύ. Και εδώ βέβαια, σημείο αποθήκευσης, μπες στο μενού και επίλεξε ή επέλεξε αποθήκευση για να αποθηκεύσεις το παιχνίδι σου. Πείτε μου τι σας αρέσει περισσότερο, επίλεξε ή επέλεξε. Για να ξέρω. Επίλεξε είναι το σωστό, επέλεξε πρέπει να πάω οριστός. Λοιπόν, άμα πάμε στο save και αυτά βρίσκονται όλο στο manager pp in αρχείο, το οποίο πρέπει να επεξεργαστούμε με hex editing και εδώ ίσως ο Άγκαν να με βοηθήσει πιο πολύ. Βλέπετε ότι έχουμε τα save του παιχνιδιού. Όσο έχω βάλει να μπορώ να σώσω όπου θέλω στο παιχνίδι. Βλέπετε την παύση. Και λέω ότι μπορώ να σώσω και εδώ, μακριά από το save. Λοιπόν, τώρα θα διακόψω αυτό το βίντεο για να σας κάνω επίδειξη κάποιες από τις μεταφράσεις της μάχης του παιχνιδιού. Ήμουν ο Leonhard GR και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Ελπίζω να διασκεδάσατε.